Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής και αγαπητές συμπατριώτες, κύριε Κούρα, κύριε Υπουργέ, αγαπητά μέλη, κύριε Γενική Γραμματή, κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, συνάδελφοι της Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού, συνάδελφοι θα πω της Τεχνικής Γραμματείας και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, γιατί νομίζω ότι είμαστε μια οικογένεια πλέον και εργαζόμαστε για τον ίδιο στόχο, να σας ευχηθώ προκαταβολικά εγώ καλό Πάσχα σε όλους σας, με αγάπη και υγεία. Και προπαντός, με ανοιχτή την καρδιά μας και το μυαλό μας, αυτή η συνεργασία να αποδώσει. Γιατί καλό είναι όταν μιλάμε για πόρους και κοινούς στόχους σε μια επιτροπή να το αποτυπώνουμε με λόγια και να γράφεται στα πρακτικά, είναι καλύτερο και κάλλιστο όταν αποδεικνύεται στην πράξη αυτό με τις ενέργειές μας και τις δράσεις μας από εδώ και πέρα. Και τούτο το λέω γιατί όντως το όραμα αυτό, γιατί περιοράματος πρόκειται του ορεινόγκου της Πίντου, να πάρει την πραγματική του διάσταση, βρίσκεται σε εξέλιξη. Όντως έχουν γίνει σημαντικά βήματα και γίνονται καθημερινά σημαντικά βήματα. Ωστόσο όμως υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Ο κίνδυνος του εκφυλισμού με δράσεις οι οποίες αντί να συμπληρώνουν και να στηρίζουν αυτό το όραμα, να απλώς να βολεύουν τα πράγματα στις επιλογές τους, στους κατατόπους, στις μικρές μας κοινωνίες και να μην γίνουν το πρόβλημα το οποίο υπήρχε και υπάρχει σε μεγάλο βαθμό ακόμη στον ενό όγκο της Πίντου. Να πω δε ότι αποτελεί αυτή η προσπάθεια πιλωτική δράση εν ώψη και του χωροταξικού που θα είναι θεσμός για, του χωροταξικού για τους ορεινούς όγκους και για την ισότητα περιοχή που θα αποτελέσει θεσμό για τη χώρα. Άρα λοιπόν, οι δράσεις μας αυτές και ο προσανατολισμός μας πρέπει να είναι τέτοιος που να μας δώσει και τη δυνατότητα στο άμεσο μέλλον που επίκειται η κατάθεση του χωροταξικού για τους ορεινούς όγκους να μπορούμε να τελειώσουμε αρχές και συνεργασίες που θα δίδουν την πραγματική υπόσταση σε αυτό το όραμα που λέγεται ορεινός όγκος της Πίντου. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι το είχαμε πει και στόχος του προγράμματος δεν είναι ποιος θα πάρει, ποιος θα χρηματοδοτεί ένα συγκεκριμένο έργο. Με εξαίρεση τον ομό Ευρυτανίας, ο οποίος για τα έργα του που έχει την ατυχία ή την τύχη, θέλετε, αφορούν δύο διαφορετικές περιφέρειες. Περιφέρεια Θεσσαλίας, τρεις. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Και τα έργα δεν μπορούν να είναι νέα, όπως είναι στημένο η στημένη διοίκηση του κράτους, γιατί η αδειοδότηση, παραδείγματος χάρη, κύριε Γενική Γραμματέα της Θεσσαλίας, η υπερβερατική αδειοδότηση για ένα έργο που ενώνει τον ορεινό όγκο της Πίντου στα Άγραφα με την Θεσσαλία και με την Καρδίτσα, εμπλέκονται δύο υπηρεσίες διαφορετικών περιφερειών. Εδώ περιφερειακά είναι πολύ εύκολο. Γνωμοδοτεί η υπηρεσία χωροταξίας της περιφέρειας συγκεκριμένης και ο νομός Άντρας με την Πρέβεζα γίνονται το πρόβλημά τους και τελείωσε. Σε εμάς όμως, εμείς πρέπει να γνωμοδοτήσει και να αδειοδοτήσει περιβαλλοντικά η Στερεά Ελλάδα, σε εσάς, στην Καρδίτσα πρέπει να αδειοδοτήσει περιβαλλοντικά περιφέρεια της Αγίας εσείς. Το ίδιο σημαίνει και με τη Δυτική Ελλάδα, περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Πάτρα δηλαδή. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων, κάποια από τα έργα αυτά που αφορούν τη συνδέση του ορεινού όγκου στην υψηλή ζώνη στην Αχογαλιά αυτή, θα αποτελέσουν τμήματα. Εδώ όμως είναι το ζητούμενο και εδώ θα πρέπει λίγο ο συνάδελφος της Καρδίτσας, ο Βότης Αλεξάκος, εδώ είναι ο συνάδελφος ο Αντινομάρχης της Ετωνοκαρνανίας, η στόχη της είναι κοινή. Και εγώ δεν θα είχα καμία αντίρρηση σήμερα, να γιατί θα γίνεται το πρόβλημα. Δεν θα είχα καμία αντίρρηση σήμερα να μιλάμε για εκτεθειμένους προϋπολογισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Όταν η στόχευση σε ένα έργο της Ετωνοκαρνανίας είναι αυτή που διέρχεται τον ορεινό όγκο στο Βάρτο ή τον ορεινό όγκο στην Αγορινίνα Πακτία να εισέρχεται στην Ευρυτανία, καμία αντίρρηση. Όταν αυτό το έργο είναι τελείως ανακαίο, θα γίνει ναι. Εδώ όμως εκ των πραγμάτων, λόγω της δομής της διοίκησης του κράτους, είμαστε υποχρεωμένοι να φτάσουμε μέχρι τα όρια και να μπορούν διαφορετικά τμήματα σε διαφορετικό βαθμό ετοιμότητας από πλευράς μελετών και αδειοδοτήσεων και εκ των πραγμάτων οδηγούμαστε εκεί. Το δεύτερο που ήθελα να πω και που κατά τη γνώμη μου πολύ σημαντικό είναι ότι ο ορεινός όγκος της Πίντου δεν είναι μόνο ότι από πλευράς αισθηματισμών ή από πλευράς επινοήσεων ή ευρηματικότητας μπορεί να αποτελέσει τον πιλότο για μια τέτοια ανάπτυξη. Είναι ανάγκη να προστατευτεί και κάτω από ένα ειδικό καθεστώς. Είναι ο ορεινός όγκος που δίνει το περισσότερο εντάτινο δυναμικό της χώρας στην εθνική οικονομία. Και για την ίδρυση μεγάλου τμήματος του πληθυσμού της χώρας, του μεγαλύτερου
κομματίων της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, αλλά και για την παραγωγή ενέργειας με συνεισφορά, τεράστια στρατηγική οικονομία. Άρα λοιπόν οφείλουμε όλοι εμείς, σωστά και στοχευμένα, με τις δράσεις μας αυτές τις πληρωματικές, να ανακτήσουμε αυτή την αναπτυξιακή δυναμική για να κάνουμε και το επόμενο βήμα που βεβαίως είναι αυτή η απόλυτη ευαισθησία και η προστασία των φυσικών πόρων. Εγώ θέλω να πω ότι έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με όλα τα μέλη του προγράμματος μέχρι στιγμής για ανταλλαγή εμπειριών και γενικά και των περιφερειών. Με τον Περιφερειακό δεν έχουμε κανένα λόγο να διαφωνήσουμε σε τίποτα, εξάλλου τα προβλήματα είναι γνωστά σε όλους. Εμείς αυτό θέλουμε, αυτό που υπολοιπόμαστε τόσα χρόνια, να ανοίξουμε αυτούς τους. Να γεφυρώσουμε αυτό το μεγάλο χάσμα των ορεινών νόμων. Αλλά όμως θα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Και σε θεσμικό επίπεδο πρέπει να το δείτε η Γενική Γραμματεία των Περιφερειών. Θα πρέπει να πάρουμε έναν άλλο χαρακτηρισμό πλέον στο λεξιλόγιο μας, ο οποίος θα πρέπει να πάρει και θεσμική μορφή. Οι διανομαρχικοί και διαπεριφερειακοί δρόμοι, οι οποίοι μπορεί να αποτελούσαν τμήματα δασικών δρόμων και που να εμπλέκονται διαφορετικές υπηρεσίες διαφορετικών περιφερειών, για παράδειγμα θα σας πω, ένας δασικός υπάλληλος μπορεί να καταρρύψει απόφαση συλλογικών οργάνων και περιφερειών και όλων. Το γνωρίζετε αυτό, κύριε Κούπα. Δεν εννοώ για συγκεκριμένο. Λέω ένας όμως υπάλληλος μπορεί να καταρρύψει αποφάσεις των Μαριακών Συμβουλίων τα πάντα. Γι' αυτό χρειάζεται ο χαρακτηρισμός μας σε θεσμικό επίπεδο να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Εμείς να εκφράσουμε για άλλη μια φορά τις ευχαριστίες μας στους φιλοξενούντες εδώ στον Ομάρχη και στον πρόεδρο της ΤΕΛ και στον δήμαρχο της περιοχής και να πούμε ότι στους στόχους αυτούς έχουμε χρόνια που δουλεύουμε. Καιρός είναι να ενώσουμε δυνάμεις, γιατί ο εναλλακτικός τουρισμός που είναι το μέλλον όλων μας και η διασύνδεση του τουριστικού προϊόντος της Πίνδου είναι απολύτως αναγκαίο, γιατί κανένας δεν μπορεί να εκπομπήσει την ανάπτυξη στα γεωγραφικά όρια ενός νομού ή ενός δήμου ή οτιδήποτε άλλο. Καλό Πάσχα και πάλι. Ευχαριστούμε κύριε Δημητράκη. Να πω ότι η πρότασή σας για την επίλυση, αν χρειάζεται και νομοθετικά, κάποιων δυσλειτουργιών είναι και ευθύνη της Επιτροπής Παρακολούθησης και των Μελών. Και εγώ δεσμεύομαι, αν θέλετε, ως πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, προτάσεις οι οποίες αφορούν τη διευθέτηση θεμάτων που διευκολύνουν τη λειτουργικότητα του προγράμματος και την αποφασιστικότητα για την εκτέλεση έργων, να τίθεται όχι με τη μορφή ευχολογίου, αλλά με τη μορφή ολοκληρωμένης πρότασης, η οποία στη συνέχεια μπορεί να διασπάζεται, γιατί το θέμα που θίξατε παραδείγματος είναι αφορά του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο θα μπορούσε να ενεργήσει άμεσα, αφορά και άλλα Υπουργεία. Έτσι, είναι πολύ σωστή η παρατήρηση, αλλά θέλει τεκμηρίωση και πρόταση συγκεκριμένη. Όχι, με αφορμή αυτό δεν είναι το μόνο θέμα το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσουμε.